αυτά από τον κύριο Ευρυπηδή, ο οποίος θα είναι εδώ να μας κάνει παρέα και θα μας αναλύει το ότι ο Παπαδημητρίος, ο 14 ο Ρόρη, με το 15 ο Θεοχαρίδης, με το 30 δευτερόλεπτα. Ήδη η ομάδα του Κεραμνού έχει μέσα κοντά στο καλάθι και πάλι. Ο Ήλιαμσον εδώ θα ευστοχίσει. Θα είναι στους 4 προσωπικούς. Μέχρι τώρα εξαιρετικά. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα που θα κάνει και την διείζη. Πολύ ωραία προσπάθεια και το καλάθι από τον νεαρό. Και η ΕΦΑ από το δίνει έξω στον Έγουινγκ. Πολύ ωραία θεαματική φάση από τον, από τον παίκτη της ΕΦΑ. Και κατέκτησε τον πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ενώ τώρα έχουμε το τρίποντο από τον δικό σας τον παίκτη, τον κύριο Ινατόσκι. Αλλά και στο σωστό timing θα λέγαμε από τον Ροζέλ, που πάει στους 5 προσωπικούς. Αλλά ο Κυριακίδης ξαναβρίσκει το τρίποντο. Βρίσκουν την κατοχή οι γηπεδούχοι. Οι γηπεδούχοι οι οποίοι τώρα έχουν σκληρύνει στην άμυνα τους. Και ακόμα ένα τετράποντο, για να δούμε αν θα είναι και τετράποντο βέβαια. Αλλά ο Χάτσον εδώ θα λέγαμε ότι ανασταίνει την ΕΦΑ με αυτό το τρίποντο που έβαλε, ενώ θα πάει και στην γραμμή των βολών. Για να δούμε που μπαίνει προς τα μέσα, εδώ μια έξυπνη κίνηση με την μπάλα και ισοφάριση για την ΕΦΑ σε 61-61. Μάλιστα. Με την μπάλα ξανά μέσα στον Κίνγκ. Ο Κίνγκ ο οποίος παίρνει και αυτή την προσπάθεια, εντάξει. Εδώ το έχει πάρει προσωπικά, είναι ξεκάθαρο. Ενώ τώρα ο Χάτσον εδώ θα κάνει το λάθος. Πολύ έξυπνη κίνηση εδώ από τον Ροζέλ. Και στη συνέχεια έρχεται ο Ρόρι, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι της ΕΘΑ. Θα πάει στους 14. Και ο Κεραμνός θα πάει στους 7. 63-70 γίνεται το σκορ. Μία ανάσα θα λέγαμε για τον Κεραμνό αυτό το καλάθι. Και αυτή η φάση γενικά, γιατί ήταν και η πολύ καλή άμυνα που έβγαλε ο Ροζέλ προηγουμένως. Σκληρό παιχνίδι θα έλεγα. Η ΕΘΑ έπαιξε νομίζω όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά, ναι. Με αποφασιστικότητα. Ο Κεραμνός σίγουρα βάθος πάγκου, καλύτερη